Εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό η έναρξη κατασκευής του αγωγού TAP στο ελληνικό έδαφος παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρος Σεύκοβιτς, που είναι αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση. Ο διαδριατικός αγωγός στοχεύει στη σύνδεση της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νέες πηγές φυσικού αερίου, καθιστώντας παράλληλα την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η αρχική μεταφορική ικανότητα του ΤΑΠ, η οποία ανέρχεται σε 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου τον χρόνο, επαρκεί για την κάλυψη της ενέργειας που καταναλώνουν περίπου 7 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη. Στο μέλλον, η μεταφορική ικανότητα του αγωγού θα μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, με την προσθήκη δύο ακόμη σταθμών συμπίεση, επιτρέποντα έτσι τη μεταφορά επιπρόσθετων ποσοτήτων ενέργεια από την ευρύτερη ευρύτερη περιοχή της Κασπίας. Ο αγωγός θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το κοίτασμα του Σαχ 2 στο Αζερμπαϊτζάν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2020. Ο ΤΑΠ θα ξεκινά από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και μέσω Αλβανίας θα καταλήγει στην Ιταλία, διασχίζοντας υποθαλάσσια την Αδριατική σε μια διαδρομή μήκους 878 χιλιόμετρων. Το τμήμα του αγωγού που θα διασχίσει την Ελλάδα θα έχει μήκος περίπου 550 χιλιόμετρων. Θα ξεκινά από τους κήπους κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα και θα επεκτείνεται μέχρι τα σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία, νοτιοδυτικά της ιεροπηγής. Η εταιρεία που θα αναλάβει την κατασκευή και τη λειτουργία του αγωγού είναι η Trans Adriatic Pipeline, μια κοινοπραξία ενεργειακών εταιριών. Έδρα της θα είναι η Ελβετία, ενώ μέτοχή της είναι οι εταιρείες BP, Socar, ΣΝΑΜ, ΦΛΕΧΣΙΣ, ΕΝΑΓΚΑΣ και ΆΞΠΟ. Η εταιρεία θα επενδύσει στο έργο 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ για μία πενταετία, εκ των οποίων 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Η συμφωνία που έχουν υπογράψει οι ελληνικές αρχές και η ΤΑΠ τις παρέχουν ειδικό φορολογικό καθεστώς για 25 χρόνια από την έναρξη των εμπορικών δραστηριοτήτων. Η κατασκευή του αγωγού απαιτεί σημαντικέ αρχικέ επενδύσει για πολλά χρόνια πριν αρχίσει να παράγει έσοδα. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικέ επενδύσει και θα αποφέρει έσοδα στο ελληνικό τμήμα, μόνο από τα τέλη που θα καταβάλουν οι πελάτε, οι οποίοι μεταφέρουν φυσικό αέριο μέσω του αγωγού ο ΤΑΠ θα δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να αναδειχθεί όπως φιλόδοξη σε μείζονα ενεργειακό κόμβο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι άμεσες επιπτώσεις αυτού του έργου στην Βόρεια Ελλάδα είναι ήδη γνωστές, περίπου 8.000 θέσει εργασίας και εκατοντάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ συμβόλαια για τις ελληνικές επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην κατασκευή του το κόστος του έργου στην Ελλάδα εκτιμάται σε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα αποτελέσει μια σημαντική πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Παράλληλα η κατασκευή και η λειτουργία του αγωγού θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας όπως και φορολογικά έσοδα.